Έτοιμη για γλυκό? Έτοιμη. Πάντα για το γλυκό πάντα. Αδειμονούμε. Και σήμερα λέω να πάρω για βοηθό τη Δήμη. Τέλεια. Χερούλα. Για έλα Δήμη, όπως τα δω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ σεφ για ότι δοκιμάζει, όποιος βοηθάει. Δεξιά μου. Λοιπόν, και σήμερα θα φτιάξουμε ένα πολύ ωραίο κέικ σοκολάτας με καραμελωμένες μπανάνες και σάλτσα καραμέλας. Θα ρίξουμε έτσι και για τελείωμα μερικά μακαντέμια από πάνω. Λοιπόν, για το κέικ σοκολάτας θα χρειαστούμε βούτυρο, ζάχαρη, αυγά, κουβερτούρα, αλεύρι και για το τελείωμα τα μακαντέμια που είπαμε. Για τη σάλτσα καραμέλας θα χρειαστούμε ζάχαρη, γλυκόζι, νερό, κρέμα γάλακτος, βούτυρο, βανίλια και λίγο αλάτι. Και τέλος για τις καραμελωμένες μπανάνες θα χρειαστούμε βούτυρο, μαύρη ζάχαρη, μπανάνες και λίγο κονιάκ. Ωραία. Και θα σερβίρουμε το κέικ σοκολάτας λοιπόν με τη σάλτσα καραμέλας, τις καραμελωμένες μπανάνες και τα μακαντέμια. Δήμητρα, έτοιμη? Έτοιμη. Τι κάνω, πείτε μου, σεφ, τι κάνω? Σήκωσε, σε παρακαλώ, το μίξερ. Έτσι. Το βρήκα. Δήμητρα, το φάει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν να χτυπήσουμε το βούτυρο και τη ζάχαρη να πλατέψουν. Θα προσθέσουμε σιγά σιγά τα αυγά και μετά την κουβερτούρα που ήδη την έχουμε λιώσει. Σε ποιο σύστημα είναι αυτό εδώ? Μπεν-Μαρί. Είδες φυσικότητα ο Πέτρος? Μα έχω εντυπωσιαστεί αυτή τη στιγμή. Πες, Δήμητρα, πες. Ναι. Μπεν-Μαρί. Λοιπόν, οπότε με τη βοηθό μου εδώ, ρίχνεις μέσα το βούτυρο. Πολύ ωραία. Ρίχνεις μέσα τη ζάχαρη. Όπως είπαμε, αρχίζουμε από χαμηλή ταχύτητα. Ναι. Ωραία. Και σιγά σιγά. Δυναμώνουμε. Σούπερ. Εντάξει. Ωραία. Σούπερ, όχι, όχι, μην το σηκώνεις. Καλά είναι. Ναι. Απλά για να σου πω ότι σιγά σιγά θα προσθέσουμε το αυγό. Το ξεκινάς στο χαμηλό και όσο μπορείς ένα-ένα τα αυγά. Ένα-ένα. Μόλις ομογενοποιηθεί, προσθέτεις το επόμενο. Θα σε βοηθήσω τώρα εγώ με τη σοκολάτα. Βαστάω εγώ τον μπολ και εσύ ρίχνεις. Σιγά σιγά, έτσι. Και δεν τρως, ρίχνεις. Σούπερ. Εμείς θα δοκιμάσουμε. Όχι, θα πάτε στο τέλος. Έλα, ιδίες, δώστε μου τον μπολ να το καθαρίσω. Νομίζω ότι αυτή τη φορά θα τους δώσω. Χτυπήσαμε βούτυρο ζάχαρη, αυγά ένα-ένα, σοκολάτα μέσα. Εδώ προσθέτουμε να είναι ζεστούλα, αλλά όχι πάρα πολύ καυτή, εντάξει, για να μας μαγειρέψει το αυγό. Και τώρα σιγά σιγά το αλεύρι και έχουμε ξεμπερδέψει με το μείγμα. Πάμε, Δήμητρα. Και τώρα θα με βοηθήσει, φέρε μια σπάτουλα από εκεί, σε παρακαλώ, αυτή με τη σοκολάτα, τέλεια. Και με βοηθάς, έχουμε μια φόρμα που την έχουμε βουτυρώσει, την έχουμε αλευρώσει, το δείξαμε την προηγούμενη φορά, θυμάστε? Ναι, ναι. Και το ρίχνουμε. Μάλιστα, πάμε. Κομπλέ. Κομπλέ. Φούρνο. Φούρνο. 160. 160. Δεν τα πούμε εμείς όχι. Πάντα 160. Αέρα. Πάμε να φτιάξουμε και τα υπόλοιπα λοιπόν κομμάτια της συνταγής και θα ξεκινήσουμε από τη σάλτσα καραμέλας. Αυτό που να κάνω να ξεκινήσουμε με τη ζάχαρη. Που έχω εδώ. Και λίγο νερό. Λοιπόν, και αυτό μπαίνει στη φωτιά. Την ξέρουμε καθόλου τη διαδικασία της καραμέλας? Τι σημαίνει καραμέλα? Καραμέλα σημαίνει ότι μαγειρεύουμε τη ζάχαρη σε υψηλή θερμοκρασία και αρχίζει και καραμελώνει. Δηλαδή αρχίζει και αλλάζει χρώμα, αρχίζει και αλλάζει γεύση, αρχίζει και αλλάζει άρωμα και παίρνει αυτό το άρωμα που ξέρουμε και τη γεύση που ξέρουμε, φαντάζομαι όλοι. Ναι, ναι, βέβαια. Σαν καραμέλα, γίνεται από αυτή τη διαδικασία. Εδώ λοιπόν πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά, θέλει λίγη ώρα η διαδικασία, αλλά επειδή από, όπως βλέπετε, λευκό που είναι τώρα και αρχίζει σιγά σιγά να γίνεται λίγο ξανθό στις άκρες, εντάξει, αν δεν το προσέξουμε και φύγουμε και πάμε να κάνουμε κάτι άλλο, ας πούμε, στην κουζίνα, μπορούμε να γυρίσουμε και να το βρούμε καμένο. Και εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι
να σταματήσουμε τη διαδικασία όταν πάρει το χρώμα που θέλουμε. Τι σημαίνει αυτό? Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα προσθέσουμε κρέμα γάλακτος. Εντάξει, και αυτό θα πάρει την έντονη θερμοκρασία και θα σταματήσει το μαγείρεμα της ζάχαρης στον βαθμό που θέλουμε. Το βλέπετε, παιδιά? Ναι, και μύρισε κιόλας, έτσι, ωραία. Και μυρίζει, ναι. Καραμέλα. Σεφ, αυτό αν κρυώσει γίνεται καραμέλα κανονική? Αυτό αν κρυώσει γίνεται καραμέλα σκληρή. Ναι. Εντάξει, ναι. Καραμέλα, αυτές που βάζουμε στο στολί και πεπιλάμε, ναι. Εντάξει, επειδή εμείς θέλουμε κάτι ενδιάμεσο όμως, δεν θέλουμε αυτό, θέλουμε ρευστότητα σάλτσα και γεύση διαφορετική, γι' αυτό θα προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Τώρα νομίζω ότι είμαστε καλά, το βγάζουμε στην άκρη και προσεκτικά τώρα, γιατί εδώ αυτό είναι σε πολύ μεγάλη θερμοκρασία, προσθέτουμε την κρέμα γάλα. Τώρα καταλαβαίνετε τι θερμοκρασία ήταν, έτσι. Λοιπόν, εύπλαστο. Και πάλι χρησιμοποιούμε το βούτυρο για να δέσει. Όχι για να δέσει, εδώ περισσότερο το χρησιμοποιούμε για γεύση. Λοιπόν, βανίλια μέσα. Και ανακάτεμα. Και τέλος, λίγο αλάτι. Αλάτι. Γιατί βάζουμε αλάτι? Για να ισορροπήσει λίγο, η γλυκύτητα που έχει η καραμέλα, η ζάχαρη. Καραμέλα έχει μια έντονη γλυκύτητα. Εντάξει, και όχι μόνο μια γλυκύτητα, ένα ιδιαίτερο άρωμα, το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ με το αλάτι. Δηλαδή αυτή η αντίθεση που μας δίνει η καραμέλα, που είναι αρκετά γλυκιά και λίγο πικρή και με το αλμυρό, είναι πάρα πολύ ταιριαστός συνδυασμός. Στην άκρη αυτή η σαλτσούλα. Στην άκρη μακριά από τη Δήμητρα. Και πάμε να κάνουμε και το τελευταίο που είναι οι μπανάνες. Μακριά από τη Δήμητρα, δεν μπορεί να, τώρα θα καεί. Η Δήμητρα θα φάει το μεγαλύτερο κομμάτι, θέλετε δεν θέλετε, διότι υπήρξε φοβερή βοηθός και είμαι ακόμη. Φοβερή βοηθός, βάλε στο μέγιστο τη φωτιά, σε παρακαλώ πολύ. Να σε καλά. Λοιπόν, καθαρίσαμε τις μπανάνες, θα τις κόψουμε έτσι σε πλάγιες φέτες. Βοηθέ, θες να το προσπαθήσεις? Ναι, με. Για να σε δω. Όπως το δικό μου. Ακριβώς το ίδιο θα είναι. Κάνω και την τεχνική με το. Ναι, απλά κάθε φέτα που πας την κάνεις και τριπλάσια σε φάχος. Ναι, θα τις μετρήσω μετά. Πώς είναι για να τη φας? Τις βάλουμε όλες στο τηγάνι. Τι θα κάνουμε εδώ, θα σοτάρουμε τις μπανάνες. Έτσι, και αφού τις σοτάρουμε και πάρουν ωραίο χρώμα με το βούτυρο και τη ζάχαρη, θα ρίξουμε το κονιάκ και φινίτο. Αλλά ποια είναι η διαδικασία? Επειδή έχουμε μαύρη ζάχαρη, ναι, και αυτή δεν λιώνει πολύ εύκολα στο τηγάνι, θα ρίξουμε λίγο το βούτυρο. Τη ζάχαρη. Εσύ με μια κουτάλα ανακατεύεις. Εντάξει, αυτό το σημείο μην περιμένουμε ότι θα λιώσει η ζάχαρη, δεν θα λιώσει ακριβώς. Θέλουμε απλά να ξεκινήσουμε τη διαδικασία και όλο αυτό το πράγμα θα λιώσει μόλις πέσουν οι μπανάνες μέσα και βγάλουν κάποια από τα υγρά τους και θα αρχίσουν να γίνονται έτσι σαν κρέμα. Ε. Μπανάνες μέσα, βάλτε στη φωτιά. Να σε δω τώρα. Να κάνω το πεταχτό. Κάτσε να φύγω. Κάνε. Έχω λίξα σχέση. Όχι. Συγγνώμη. Ευχαριστώ. Εντάξει, είναι να έχεις και την. Ναι, ανάστο και κάτω για να μαγειρευτεί. Και τώρα έσβησα την ποτιά. Βλέπετε, και θα προσθέσουμε το κονιάκ, το οποίο έχει αρκετό αλκοόλ μέσα. Και δεν θέλουμε να βγει καμιά φωτιά. Γιατί, φλαμπέ δεν είναι ωραίο. Φλαμπέ είναι ωραίο, αν ξέρουμε πώς να το κάνουμε όμως. Το μόνο που μας μένει είναι να βγάλουμε το κέικ από το φούρνο και να το φάμε. Λοιπόν, το κέικ το έχουμε βγάλει ήδη από το φούρνο και το έχουμε αφήσει να ξεκουραστεί και να κρυώσει λιγάκι, ώστε να το ξεφορμάρουμε, να μπορούμε να το ξεφορμάρουμε. Περνάμε λίγο το μαχαίρι για να βεβαιωθούμε ότι δεν είναι κολλημένο στις άκρες. Θα το τουμπάρουμε λοιπόν. Μέσα είναι έτσι λίγο υγρό, το βλέπεις. Ναι. Όχι ακριβώς υγρό. Νοπό, ναι, μπράβο, νοπό. Πολύ σωστά. Έτοιμο, παιδιά. Είναι για χειροκρότημα. Another groom, another sunny honeymoon, another season, and that's the reason
big and we'll be. Lot of shoes, lot of rights. The groom is nervous, he answers twice. It's really killing that he's so willing for me looking. Κέικ σοκολάτας με καραμελωμένες μπανάνες, σάλτσα καραμέλας και μακαντέμια. Για το κέικ σοκολάτας, χτυπάμε στο μίξερ το βούτυρο και τη ζάχαρη μέχρι να φρατέψουν. Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα. Χαμηλώνουμε την ταχύτητα και ρίχνουμε τη λιωμένη σοκολάτα. Προσθέτουμε το αλεύρι σιγά-σιγά σε δόσεις. Βάζουμε σε προετοιμασμένη φόρμα και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς Κελσίου. Για τις μπανάνες, ανακατεύουμε σε ζεστό τηγάνι το βούτυρο και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε τις μπανάνες, δυναμώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το κονιάκ και αφήνουμε να εξατμιστεί. Για τη σάλτσα καραμέλας, βράζουμε τη ζάχαρη, τη γλυκόζη και λίγο νερό σε δυνατή φωτιά μέχρι να γίνουν καραμέλα. Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε την κρέμα. Επαναφέρουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να λιώσουν όλα τα κομμάτια καραμέλας. Αποσύρουμε και προσθέτουμε το βούτυρο, τη βανίλια, το αλάτι και ανακατεύουμε. Σερβίρουμε το κέικ με τις καραμελωμένες μπανάνες, τη σάλτσα καραμέλας και τα μακαντέμια. Only because you're gentle. Only...